Λοιπόν, άρα στο cookie, στο website, ο άλλος, ο φοιτητής, τοποθέτησε κατευθείαν το έναν έλεγχο που λέει αν υπάρχει αυτό το cookie με remember me και μέσα έχει για παράδειγμα το username, select the username of the cookie, τότε θεωρούμε ότι είναι αυθεντικοποιημένη η σύνδεση και κατευθείαν μετά έκανε το ερώτημα, επέλεξε από τους χρήστες όπου το ID είναι αυτό κτλ. Όμως, αυτό σημαίνει ότι εμπιστεύτηκε ότι το cookie γράφτηκε μόνο από αυτό το site. Όμως υπάρχει τρόπος κάποιος hacker να φτιάξει ένα cookie για ένα οποιοδήποτε website, να βάλει, αν ξέρει τον κώδικα, δηλαδή κάποιος που θα ξέρει, α, κοιτάξε αυτός, κοιτάει ένα cookie με την τιμή Remember Me, άρα θα φτιάξω ένα cookie μόνος μου με Remember Me και θα βάλω τα δεδομένα αυτά που θέλει και να πάρει τον έλεγχο. Και εξηγεί εδώ πέρα το κείμενο που έχω γράψει, γιατί είναι λανθασμένη η πεποίθηση με τον προγραμματιστή ότι τα cookie είναι έμπιστα. Και βέβαια ακολουθεί παρακάτω πώς να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα. Και γενικότερα και άλλα προβλήματα στον προγραμματισμό. Από την εμπειρία μου άνω των 10 ετών σε επίβλεψη δημοτικών εργασιών, έχω δει ότι οι φοιτητές γενικότερα δεν είναι προσεκτικοί σε θέματα ασφάλειας. Βέβαια δεν διδάσκονται ασφάλεια. Άρα λοιπόν κανείς από εσάς, συγγνώμη να ανοίξω και το βίντεο, ξέχασα να ανοίξω και το βίντεο, δεν μαθαίνουν ασφαλή προγραμματισμό. Και αυτό έχει ως συνέπεια να αγνοούν κάποιες επιθέσεις που μπορούν να γίνουν. Έτσι λοιπόν, το ίδιο ισχύει και στα ενσωματωμένα συστήματα. Υπενθυμίζω, ο οδηγός μου βρίσκεται στη διεύθυνση arc.eu.wmgr, αν πάτε εκεί που λέει στις διπλωματικές εργασίες υπό επίβλεψη, και αναφέρει και κάποιος πώς μπορεί να γράψει ένα τεχνικό κείμενο και να παρουσιάσει ένα τεχνικό κείμενο. Είναι λοιπόν ένα κείμενο που το συνιστώ να το διαβάσετε έστω μια φορά, ειδικά αν έχετε να γράψετε κάποιο τεχνικό κείμενο. Και βέβαια έχει θέματα για ασφάλεια και θέματα γενικότερα υλοποίησης ενός project. Μπορώ να κλείσω τώρα αυτό το share, να αλλάξω το άλλο share. Οπότε, οι συσκευές γενικότερα, αυτοί μάλλον που προγραμματίζουν τα ενσωματωμένα σχήματα, σκέφτονται πιο πολύ ότι γίνεται επικοινωνία machine to machine, ότι θα στείλει ένα website, ένα μήνυμα στο ενσωματωμένο device για να κάνει κάποια λειτουργία. Όμως θα μπορούσε με κάποιο πρόγραμμα sniffing να βρούμε αυτό το πακέτο και στη συνέχεια να το υποκλέψουμε και να κάνουμε είτε packet manipulation, δηλαδή να χειριστούμε το πακέτο, να τροποποιήσουμε, είτε να το κάνουμε replay attack και γενικότερα να επέμβουμε σε αυτή την επικοινωνία. Κάποιος βέβαια μπορεί να πει ότι στην εποχή μας που έχουμε και switch δίκτυα είναι λίγο δύσκολο αυτό. Βέβαια υπάρχουν επιθέσεις όπως DNS poisoning, man in the middle attack, SSL strip και το καθεξής, όπου μπορούμε να επιτύχουμε αυτές τις επιθέσεις όπου μπαίνουμε με κάποιο τρόπο ενδιάμεσα μέσα σε ένα κανάλι επικοινωνίας και κλέβουμε ό,τι δεδομένα θέλουμε. Άρα λοιπόν, αν κάποιος έχει την εσφαλμένη πεποίθηση ότι το δικό του ενσωματωμένο σύστημα θα μιλήσει μόνο με ένα website, οπότε η ασφάλεια δεν είναι τόσο σημαντική, πλανάτε πλάνη νικτράν, θα έλεγα, γιατί δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τίποτα. Γενικά, ως άτομα που αναπτύσσουμε, ως μηχανικοί που αναπτύσσουμε συστήματα, πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη ότι οτιδήποτε μπορεί να γίνει hacking και πάλι εσφαλμένη λογική που έχουν κάποιοι ότι αν δεν ξέρει όλο τον κώδικα, δεν θα μπορέσει να μπει στο σύστημα και αυτό είναι λάθος, γιατί υπάρχουν αυτοματοποιημένες επιθέσεις όπου βρίσκουν όλες αυτές τις ευπάθειες. Εξάλλου, για παράδειγμα, τα Windows, που είναι ένα closed λογισμικό, συνεχώς υπάρχουν διάφορες ευπάθειες, άλλες πολύ σημαντικές, όπως τα γνωστά RDB bugs, remote desktop protocol, που κάποιος από μακριά από το internet μπορεί να μπει μέσα σε server, όσο και τοπικά local escalation και το καθεξής, που όμως χωρίς να έχουν τον κώδικα τα έχουν βρει. Άρα δεν είμαστε πια στην εποχή ότι δεν δίνω τον κώδικα και είμαι ασφαλής. Πρέπει πάντα να θεωρούμε ότι έχουν πλήρη πρόσβαση στον κώδικα κάποιοι, και έχοντας πλήρη πρόσβαση στον κώδικα, τότε να δούμε αν μπορούν να μπουν ή όχι. Άλλα προβλήματα που συναντάμε στα IoT. Οι συσκευές δεν μπορούν να έχουν λοιπόν επιταχυντές για πράξεις σχετικά με κρυπτογραφία. Δεν ενδιαφέρονται
οι κατασκευαστές γενικότερα για αρκετά IoT. Για παράδειγμα, τα περισσότερα κινητά των χαμηλού budget των 100 ευρώ, όταν τα αγοράσουν, ποτέ δεν θα πάρουν κανένα update από κανένα vendor. Βέβαια, αν είναι επώνυμα, π.χ. Xiaomi, Samsung κτλ., τότε ενδεχομένως θα πάρουν κανένα update. Αλλά η πλειοψηφία των κινητών χαμηλού κόστου δεν θα πάρει κανένα update, γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Οι vendors, όπως γράφω εδώ πέρα, φτιάχνουν κάτι, κατασκευάζουν κάτι, παίζει εκείνη τη στιγμή με το software που έχουν και πάνε στο επόμενο. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η ενημέρωση του λογισμικού. Άρα λοιπόν, κάποια bugs ποτέ δεν θα γίνουν patch. Αλλά από την άλλη και οι χρήστες δεν τους ενδιαφέρει η ασφάλεια. Δεν αλλάζουν τα default settings. Για πολλά χρόνια τα modem routers είχαν default κωδικούς, 1, 2, 3, 4, 5 κτλ. Οπότε μπορούσε εύκολα κάποιος hacker να μπει σε αυτό. Τώρα βέβαια, random κωδικοί, σε κάθε modem random εκτυπώνεται ένας άλλος κωδικός και γι' αυτό δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Αλλά οι συσκευές, οι χρήστες, πολλοί δεν ξέρουν πώς να βελτιώσουν την ασφάλεια στο σύστημά τους. Ή δεν τους ενδιαφέρει καν, δεν ξέρουν καν ότι έχουν, για παράδειγμα, IoT. Π.χ. πήρε κάποιος μια τηλεόραση. Ποιος ξέρει τώρα ότι έχει password το root και θα έπρεπε να το αλλάξει τα λοιπά. Κανείς δεν τα ξέρει, ούτε θα ασχοληθεί κανείς. Άρα λοιπόν, αν έχει ένα fix κωδικό η χ τηλεόραση και το μάθουν οι hackers, μπορούν να μπαίνουν μέσα με αυτόν τον κωδικό και να πάρουν τον έλεγχο της τηλεόρασης υπό την κατοχή τους. Άρα λοιπόν, πολλά προβλήματα. Το IoT συνεχώς αναπτύσσεται. Δεν υπάρχει κάποια στάνταρ στην ασφάλεια στο IoT. Δεν υπάρχει κάποιο σώμα που μπορεί, ενώ κυβερνητικό σώμα ή ομάδα που δίνει στάνταρ γι' αυτό. Δεν χρησιμοποιείται κρυπτογραφία δημοσίου ιδιωτικού κλειδιού. Πολλοί μηχανικοί ανάπτυξης δεν γνωρίζουν πώς να προγραμματίζουν μια ασφάλεια. Γιατί, όπως σας είπα, δεν υπάρχει διδασκαλία τέτοιου μαθήματος. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει κάποιος μόνος να το ψάξει για την ασφάλεια. Και γενικότερα, πολλές συσκευές IoT έχουν όλα ενεργοποιημένα default, ενώ δεν χρειάζεται, ας πούμε, να το έχουν. Και γενικότερα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Τώρα, κάποιος hacker που έρχεται, μάλλον καταφέρνει και εισβάλλει σε ένα σύστημα, τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να το κάνει καταρχήν να το έχει όμηρο, να λέει πλήρωσέ με προκειμένου να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, να σβήσει δεδομένα. Το πόσο σημαντική ζημιά θα επιφέρει ένα τέτοιο hacking εξαρτάται και από το ίδιο device. Για παράδειγμα, κάποιος που θα έρθει στην τηλεόραση μπορεί απλώς να ενοχλεί με το να αλλάζει κανάλια ή μπορεί να θέλει χρήματα για να την απελευθερώσει τηλεόραση. Μπορεί, για παράδειγμα, να γίνει ένα DOS, Denial of Service Attack, σε ένα website. Αλλά ακόμα και σε κάποια ενσωματωμένα συστήματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, όπως οι βηματοδότες, μπορεί να έχει ως συνέπεια να χαθούν και ζωές, αν μπει ένας hacker και δώσει λάθος ρυθμίσεις. Ας μην ξεχνάμε, βέβαια, και το μεγαλύτερο φόβο κάθε κυβέρνησης, που είναι η προστασία των κρίσιμων υποδομών και πώς θα τις προστατέψει προκειμένου να μπει κάποιος hacker και προκαλέσει πρόβλημα. Για παράδειγμα, ένα κλασικό σενάριο, όχι κλασικό σενάριο, κάτι που έχει γίνει πραγματικά, είναι το 2013 με τον ιό το Stuxnet, όπου είχε κατασκευαστεί ανεπίσημα, δεν βρέθηκαν ποτέ αυτές αποδείξεις από την Αμερικάνικη κυβέρνηση για να καταστρέψει επιταχυντές και να προκαλέσει πρόβλημα στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ήταν ένας ιός ειδικά που στόχευε αυτά εδώ τα ενσωματωμένα συστήματα, το οποίο έπρεπε κάποιος να έχει γνώση πολύ συγκεκριμένη για να το κάνει. Ας πούμε τι επεξεργαστή είχαν, τι μνήμη είχαν, πώς συνδέονταν και το καθεξής. Και τα ενσωματωμένα συστήματα γενικότερα είναι ένας πολύ πιο, πώς να το πω, πολύ πιο ευχάριστος ή πολύ πιο ελκυστικός στόχος για τους hackers. Γιατί τα ενσωματωμένα συστήματα συνδέονται με το φυσικό κόσμο, από αισθητήρια, από ενεργοποιητές και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, όταν κάνει κάποιος hacking σε ένα IoT σύστημα, έχει πολλά παραπάνω από ένα πληροφοριακό σύστημα. Μπορεί να
προκαλέσει πρόβλημα, καταρχήν να παρακολουθεί τη συμπεριφορά ενός χρήστη και από την άλλη να δημιουργεί συνθήκες στο περιβάλλον προς όφελός του, ενοχλώντας βέβαια το χρήστη. Τα IoT λοιπόν, τα ενσωματωμένα συστήματα είναι αρκετά πολύπλοκα, όχι βέβαια όλα, γιατί εντάξει, αν έχεις ένα Arduino μόνο, και εκεί έχεις κάποια πολυπλοκότητα, αλλά άλλο να έχεις ένα λειτουργικό σύστημα που στην πλήρη ανάπτυξη μπορείς να κάνεις πολλά παραπάνω πράγματα και άλλο απλώς να κάνεις hacking σε ένα Arduino. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που κάνουν επίθεση είναι πολύ πιο ευέλικτοι. Ενώ αυτοί που βρίσκονται ως αμυνόμενοι, επειδή συνήθως είναι κάποιοι νόμιμοι χρήστες, περιορίζονται από τον νόμο. Γι' αυτό λοιπόν οι επιτιθέμενοι δεν έχουν νόμο, δεν έχουν ηθική, μπορούν να κάνουν τα πάντα και οι χρήστες από την άλλη έχουν συνηθίσει να βλέπει κάτι να κρασάρει, να κολλάει, δεν θα το ψάξουν παραπάνω και δεν θα μπουν στη διαδικασία αυτή. Έτσι λοιπόν το IoT έχει ως συνέπεια οι συσκευές IoT να φαίνονται στο διαδίκτυο όλες, σε όλο το διαδίκτυο, σε κάθε hacker όπου και να βρίσκονται οι συσκευές μας και ως συνέπεια να μπορεί κάποιος hacker να μπει ακόμα και από την άλλη μεριά του κόσμου. Και μην ξεχνάμε ότι όλα βασίζονται στο να βρεθεί ο αδύναμος κρίκος. Βρίσκεται ο αδύναμος κρίκος και συνέχεια αποκτούν το πρώτο βήμα, το first hold, και συνέχεια από εκεί πέρα μπορούν να συνεχίσουν να εισβάλλουν σε άλλα συστήματα στο τοπικό δίκτυο. Υπάρχουν επιθέσεις denial of service, όπου πολλές συσκευές, πολλά ενσωματωμένα συστήματα που έχουν μολυνθεί μπορούν να στείλουν κάποια πακέτα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε κάποιο server, άρα να το κάνουν overhelm και να πέσει το bandwidth, να μην υπάρχει άλλο bandwidth, να βγει να κάνει time out. Σας είπα για το first hold. Έχουμε espionage, hijack, δηλαδή ομηρία, παρακολούθηση και το καθεξής. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μελετήσουμε την ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα. Θα πρέπει και στο επίπεδο της ίδιας συσκευής και στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. Και συγκεκριμένα θα πρέπει να μας αφορά και το physical security. Για παράδειγμα, το κινητό τηλέφωνο είναι μια συσκευή όπου πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να κάνει hacking αν αποκτήσει πρόσβαση σε αυτήν. Έτσι λοιπόν, αν εσείς έχετε το κινητό τηλέφωνο και πάτε για καφέ και το αφήσετε κάπου, στο τραπέζι ας πούμε και τα λοιπά που πίνετε ένα καφέ, θα μπορούσε κάποιος να πολύ γρήγορα να εισάγει κάποιο τρόγιαν μέσω σύστημα και στη συνέχεια να μπορέσει, εσείς χωρίς να το καταλάβετε, το έχει βάλει το Trojan και να σας παρακολουθεί. Και το Trojan θα μπορούσε να μπει, για παράδειγμα, αν το κινητό σας έχει OTG, USB on the go δηλαδή, όπου μπορείς να συνδέσεις ένα προλόγιο ή mouse. Υπάρχουν ειδικά exploits που με συσκευές, όχι κανονικά προλόγια, αλλά με συσκευές ενσωματωμένων συστημάτων όπως το Tinsy, για παράδειγμα, έχεις προγραμματίσει ένα payload, σαν ένα mini USB, micro USB στικάκι είναι αυτό, που το έχεις προγραμματίσει από πριν, έχεις κατεβάσει το payload που θέλεις και μπορείς να το συνδέσεις π.χ. σε ένα κινητό τηλέφωνο και να τοποθετήσεις το payload αυτό που θέλει, γιατί υπάρχει το πρόβλημα γενικά ότι τα HIDs, τα Human Interface Devices, είναι στο trusted domain και έχουν ένα μεγαλύτερο βαθμό εμπιστοσύνης από ό,τι τα άλλα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν τέτοια exploits. Ή αυτά τα exploits που σας είπα είναι κλασικά σε servers. Δηλαδή κάποιος που έχει ένα τέτοιο στικάκι με USB, που όμως δεν είναι USB απλό, είναι USB HID, δηλαδή εμφανίζεται σαν human interface device που έχει βάλει κώδικα, το οποίο μόλις μπει σε ένα σύστημα αρχίζει να εκτελείται και μολύνει τον υπολογιστή που το έχει βάλει. Δηλαδή με ένα τέτοιο στικάκι το βάζει στον υπολογιστή, περιμένει ένα-δύο λεπτά και έχει μολυνθεί. Μπορείτε να ψάξετε λοιπόν στο ίντερνετ αν θέλετε να μάθετε πώς γίνονται αυτά. Είναι, ξαναλέω, HID, Human Interface Devices, exploits, πάντα η λέξη, USB. Με αυτά τα keywords θα βρείτε υλικό. Λοιπόν, θέλουμε κρυπτογράφηση, γιατί χωρίς κρυπτογράφηση, κοιτάξτε τι μπορεί να γίνει. Αν με απλό plain text λέει μια συσκευή στην άλλη, είμαι η συσκευή 85, γιατί κάθε συσκευή έχει ένα δικό της ID και τα δεδομένα μου είναι 7184 και απαντάει η συσκευή OK, πήγαινε στο mode 6
κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει καταρχήν αυτή την επικοινωνία, άρα να ξέρει π.χ. τι δεδομένα στέλνει, να τροποποιήσει εκεί που λέει 6, να του λέει OK, πήγαινε στο 7 για παράδειγμα, ή να ξαναστέλνει τα ίδια δεδομένα. Λέει go to mode 6, OK, μετά από λίγο καιρό go to mode 6, το replay attack. Λέει το ίδιο πακέτο να το ξαναστέλνει. Και physical attack. Κάποιος, όπως σας είπα πριν με το κινητό τηλέφωνο, κάποιος που έχει πρόσβαση στο ίδιο το device, εννοείται ότι μπορεί να κάνει οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί. Δηλαδή, γενικά, είναι πολύ σημαντική η physical ασφάλεια. Γι' αυτό και τα μεγάλα data center εννοείται ότι έχουν πολλά επίπεδα ασφάλειας. Δηλαδή, έχουν και περιμετρικό φράκτη, έχουν και φλουρούς, έχουν και κάμερες, έχουν θωρακισμένες πόρτες, έχουν ενισχυμένο τσιμέντο να μην μπορεί να το τρυπήσει κάποιος και το καθεξής. Γιατί την ασφάλεια θέλεις και φυσική ασφάλεια και πληροφοριακή ασφάλεια. Έτσι λοιπόν με μια κρυπτογράφηση λύνουμε αυτό το πρόβλημα. Βέβαια η κρυπτογράφηση απαιτείται ότι έχουμε καλύτερο ενσωματωμένο σύστημα. Για παράδειγμα το Arduino δεν μπορούμε να βάλουμε κρυπτογράφηση. Το Arduino δυστυχώς θα έχουμε plain. Plain επικοινωνία, HTTP απλό. Το HTTPS είναι δύσκολο. Δεν έχει δοκιμαστεί να παίζει με ασφάλεια, άρα το αφήνουμε. Και με απλό HTTP σημαίνει ότι κάποιοι ενδιάμεσα μπορούν να μας παρακολουθούν το τι στέλνουμε, αλλά είναι ένα ρίσκο που το γνωρίζουμε. Γενικότερα, όταν σχεδιάζουμε ένα ενσωματωμένο σύστημα, πάντα πρέπει να υπολογίζουμε στο μυαλό μας τα ρίσκα. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οτιδήποτε και να κάνουμε έχει κάποιο ρίσκο. Δεν ξέρω αν έχετε διδαχτεί κάποιο μάθημα ασφάλειας, αλλά η risk ανάλυσης, η ανάλυση ρίσκων συνδέεται με τι ρίσκο είναι, δηλαδή πόσο πιθανό είναι να γίνει αυτό και τι ζημιά έχει ως συνέπεια αν γίνει αυτό. Για παράδειγμα, έστω έχουμε ένα Arduino το οποίο στέλνει τη θερμοκρασία σε ένα σερβερ, αυτό και τίποτα άλλο. Το ρίσκο, τι θα λέγαμε, είναι χαμηλό το ρίσκο, γιατί και σε περίπτωση που μπει κάποιος, το πολύ πολύ να μαθαίνει τη θερμοκρασία που έχω σπίτι μου. Άρα, μια χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άρα, είναι πολυδιάστατη η ανάλυση του ρίσκου για ένα ενσωματωμένο σύστημα. Και θα πρέπει ως σχεδιαστές ενσωματωμένων συστημάτων να μπορείτε να καταλάβετε αν αξίζει, για παράδειγμα, να βελτιώσετε την ασφάλεια, που η βελτίωση ασφάλειας σημαίνει αγορά καλύτερου συστήματος, που σημαίνει περισσότερο κόστος και κόστος αγοράς προμήθειας και κόστος εκτέλεσης λειτουργίας. Για παράδειγμα, να σας πω το Arduino, με κάποια μιλιαμπέρ μια χαρά λειτουργεί. Άμα όμως πεις θέλω ασφάλεια και το βάλω σε Raspberry, το Raspberry θέλει από 600 μιλιαμπέρ μέχρι 1,5 αμπέρ, μόνιμη τροφοδοσία. Άρα αυξάνεται ασφάλεια μεν, αλλά το πληρώνουμε σε μεγαλύτερο κόστος κιλοβατόρας το χρόνο, δηλαδή, αν το δούμε. Δηλαδή ένα σύστημα δεν θα το έχουμε μόνο για μια μέρα. Αν πούμε ότι θα το βάλουμε και θα έχει ένα typical lifespan, μια τυπική διάρκεια ζωής 7 χρόνια με 10, τότε καταλαβαίνετε πόσο περισσότερο κόστος ρεύματος θα πληρώσουμε σε ένα Raspberry από ότι σε ένα Arduino. Έτσι λοιπόν, φυσική ασφάλεια, κρυπτογράφηση είναι θέματα που μας αφορούν, θα πρέπει να τα μελετήσουμε. Στη συνέχεια πρέπει να γνωρίζουμε ότι κάποια ενσωματωμένα συστήματα γενικότερα έχουν χαμηλές απαιτήσεις, όπως το Arduino, δεν έχουν χαμηλή πολυπλοκότητα, δεν μπορούμε να εκτελέσουμε δυνατούς αλγορίθμους και πρέπει να κάνουμε αυτή τη ζυγαριά που σας είπα, να δούμε αν αξίζει να πληρώσουμε κάτι παραπάνω για πιο δυνατό hardware, για καλύτερη ασφάλεια ή όχι. Ασφαλώς να χρησιμοποιούμε αλγορίθμους όπου είναι, που έχουν ελεγχθεί, όπου είναι τσεκαρισμένοι ότι αντέχουν στις κρυπτογραφικές επιθέσεις. Ας πούμε ο Ketchup, EAS, καλοί αλγόριθμοι και ούτω καθεξής. Να μην φτιάχνουμε δικό μας αλγόριθμο, γιατί εύκολα μπορεί κάποιος, αν το γνωρίζει, να του κάνει μια κρυπτανάλυση και να δει τις ευπάθειές του. Μια λύση που έχουμε θα μπορούσε να είναι το VPN, Virtual Private Network. Με το VPN μπορούμε να συνδέουμε διαφορετικές τοποθεσίες μεταξύ τους, σαν να είναι στο ίδιο δίκτυο. Για παράδειγμα, εγώ έχω ένα σερβερ εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχω ένα σερβερ σπίτι μου στην Κοζάνη, έχω ένα σερβερ στο γραφείο μου στην Κοζάνη και σε διάφορες άλλες τοποθεσίες και όλα αυτά είναι στο ίδιο VPN. Δηλαδή, εγώ τώρα μπορώ να ανοίξω ένα παράθυρο, να κάνω ping και να δω τον υπολογιστή μου που έχω στην Κοζάνη.
και όλα αυτά μέσω Virtual Private Network. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η επικοινωνία που είναι κρυπτογραφημένη και με ασφάλεια λοιπόν όλα αυτά τα συστήματα επικοινωνούν μεταξύ τους. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζουμε το VPN, πώς να το στήσουμε, πώς να το χρησιμοποιήσουμε. Γενικότερα να χρησιμοποιούμε την κρυπτογράφηση, βλέπετε εδώ το HTTPS στο server που έχω και γενικά θέλουμε όλα τα website να έχουν HTTPS. Πολύ σημαντικό να ασφαλίσουμε και τα DNS, Domain Name System, που είναι το σύστημα που κάνει την αντιστοίχηση ανάμεσα σε ονόματα και σε διευθύνσεις IP. Θα πρέπει λοιπόν το σύστημα αυτό να είναι προστατευμένο, χρησιμοποιώντας π.χ. πρωτόκολλο Secure DNS, DNSSEC, γιατί διαφορετικά κάποιος μπορεί να κάνει DNS poisoning και εσύ στον υπολογιστή σου να γράψεις π.χ. Google.com, αλλά επειδή έχει μολυνθεί με λάθος διευθύνσεις DNS, να πας, ενώ γράφοντας Google.com, να μεταβεί σε λάθος IP διεύθυνση που είναι του hacker και στη συνέχεια να υποκλέψει δεδομένα. Ο ρόλος του κράτους πολλές φορές είναι και επιτιθέμενος ο κράτος. Έχουν εμφανιστεί αναφορές, π.χ. για CIA και τα λοιπά, όπου έκανε hacking σε συστήματα για να πάρει πληροφορίες. Από την άλλη, βέβαια, είναι και αμυνόμενος, γιατί δέχεται επιθέσεις. Άρα, λοιπόν, είναι και εκεί ένας πολυδιάστατος ο ρόλος που θα πρέπει να αναλυθεί. Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απλώς υπάρχει ο κανόνας της ασφάλειας δεδομένων, κάποιες βασικές διρεκτίβες που έχει βγάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το δικαίωμα του Be Forgotten να απομακρυνθούν κάποιες εγγραφές από μηχανές αναζήτησης, της υγιής, accountability και το καθεξής. Για την ασφάλεια ακόμα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχει ενότητα στην IEEE, το IEEE που είναι Institute Electric Electronic Engineer, το ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών μηχανικών, αυτή η ομάδα. Έχει το Internet of Things. Μπορεί κάποιος να διαβάσει μάλιστα και το βιβλίο που ορίζονται τα IoT και κάποια βασικά θέματα που θίγονται σχετικά με την ασφάλεια και πώς μπορούν να αναπτυχθούν. Και ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί στο IoT είναι το IPv6. Εμείς τώρα έχουμε IPv4. Όλοι σπίτι μας, το IPv4 μας δίνει ο πάροχος μία διεύθυνση IP, η οποία στη συνέχεια μέσω του modem router γίνεται NATed, Network Address Translation, και σπίτι μας έχουμε ένα non-routable δίκτυο, όπως 192.168.0.0, για παράδειγμα. Όταν έχουμε IPv6 παντού, τότε δεν θα έχουμε NAT και κάθε σπίτι θα έχει το δικό του 64-bit IPv6 block. Οπότε τι σημαίνει? Ότι κάθε συσκευή θα έχει δικιά της διεύθυνση. Άρα τίποτε δεν θα κρύβεται. Θα μπορεί δηλαδή ο άλλος να κάνει trace route μια IPv6 και να βρεθεί κατευθείαν στο ψυγείο, π.χ. το δικό μας. Άρα επειδή τώρα με το NAT έχουμε ένα είδος ότι κάπως κρύβουμε την εσωτερική μας δομή του δικτύου, ενώ με το IPv6 δεν θα υπάρχει αυτό. Άρα όταν θα έχουμε IPv6 παντού και καθαρό IPv6, όχι IPv6, IPv4, καθαρό IPv6, δεν θα μπορεί να κρύβεται καμία συσκευή και θα πρέπει τότε να προστατεύσουμε πάρα πολύ με το firewall να λειτουργούμε και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το ρυθμίσουμε. Απλώς ανοίξει μια καινούρια κερκόπωτρα που θα είναι το full routable δίκτυο. Άρα κάποια συμπεράσματα. Η ασφάλεια συνήθως δεν λαμβάνεται υπόψη από τα πρώτα στάδια σχεδιασμού, γι' αυτό και συνεχώς αναφέρονται και εισβολές και επιτυχημένες παραβιάσεις σε ενσωματωμένα συστήματα που συνδέονται στο διαδίκτυο. Δεν κρυπτογραφούνται όλα τα δεδομένα. Είδαμε επιθέσεις που γίνονται σε αυτά. Τα ενσωματωμένα συστήματα που συνδέονται στο διαδίκτυο βρίσκονται παντού, ήδη σπίτι μας. Είμαι σίγουρος ότι όταν πάτε σπίτι σας μπορείτε να σκεφτείτε συσκευές που συνδέονται σπίτι σας και αν σκεφτούμε ότι σε ένα μέσο τυπικό αμερικάνικο νοικοκυριό 60 συσκευές συνδέονται στο διαδίκτυο και εσείς θα έχετε ένα μεγάλο αριθμό από συσκευές. Οπότε θα πρέπει τώρα οι χρήστες καταρχήν να γνωρίζουν ποιες συσκευές συνδέονται τι και τι μπορούν να κάνουν γι' αυτό. Να είναι δηλαδή γνώστες ότι απαιτείται ασφάλεια στα ενσωματωμένα συστήματα. Αν κάτι δεν
πρέπει να συνδέεται στο διαδίκτυο, μην το συνδέει στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, κάποιος που αγοράζει π.χ. ένα έξυπνο ψυγείο που συνδέεται στο διαδίκτυο, αν δεν έχει λόγο να το συνδέσει, μην το συνδέσει. Δηλαδή πρέπει να σκεφτόμαστε μια συσκευή που πήραμε για ένα συγκεκριμένο ρόλο. Έχει νόημα να συνδέεται στο διαδίκτυο εφόσον το υποστηρίζει? Δεν χρειάζεται να τα συνδέσουμε όλα. Ειδικά αν δεν γνωρίζουμε το τι συνδέεται μεταξύ τους. Για παράδειγμα, εγώ, να σας πω όπως ανέφερα, έχω στο σπίτι μου σερβερ. Και είναι σερβερ router, δηλαδή όλες οι συσκευές βλέπουν αυτό ως gateway και συνέχεια αυτό συνδέεται στο modem router. Άρα μπορώ, ανοίγοντας ένα TCP dump, να δω κάθε συσκευή τι κάνει τι. Μπορώ να δω, για παράδειγμα, μια τηλεόραση που έχω συνδέσει, μια έξυπνη τηλεόραση που είναι στο δίκτυο, να δω τα πακέτα που στέλνουν. Και έχω δει ότι συνεχώς στέλνουν πακέτα σε σερβερ στην Κίνα που αναφέρει κανάλια που βλέπω. Και στατιστικά, οπότε έχω πάρει μια πιο proactive στάση αντιμετώπισης και με IP tables, που είναι το firewall του Linux, έχω κόψει αυτές τις συσκευές. Δηλαδή, στο firewall που έχω στο router μου, κόβω οτιδήποτε πακέτο περνάει από την τηλεόραση προς το ίντερνετ. Άρα, λοιπόν, δεν κάνω και update, ναι, αλλά δεν χρειάζεται να κάνω update, αλλιώς έχω TV box Android, οπότε από εκεί ό,τι χρειάζομαι βλέπω. Απλώς την τηλεόραση δεν την εμπιστεύομαι, γιατί επειδή έχει και λειτουργικό σύστημα που δεν είναι από τα κλασικά τα Android κτλ. Κάθε εταιρεία έχει ένα δικό της λειτουργικό σύστημα. Γι' αυτό δεν θέλω να βγαίνει στο ίντερνετ. Και άλλες συσκευές. Δηλαδή, εγώ κατά διασήματα ανοίγω τη CP dump στο σύστημα, στο κεντρικό μου σερβερ και βλέπω πακέτα που διέρχονται. Και άμα δω κάποιο πακέτο που δεν είναι επιτρεπτό, τότε τοποθετώ rules. Οπότε σιγά σιγά προσθέτω στο firewall rules και αυξάνεται συνέχεια αυτό το firewall. Σχετικά με αυτούς που αναπτύσσουν ενσωματωμένα συστήματα, θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να προγραμματίζουν με ασφάλεια, πώς να κάνουν έλεγχους ασφάλειας σε ένα σύστημα, να δουν πόσο ασφαλές είναι, να καταλάβουν το πώς πρέπει να σχεδιάσουν ασφαλείς συστήματα και από το hardware και από το software, να δίνουν updates, να χρησιμοποιούν κρυπτογραφία, να είναι όλα ενεργοποιημένα εκτός από αυτά που έχουν λόγο να είναι ενεργοποιημένα στο χρήστη. Και γενικότερα θα πρέπει να εκπαιδεύεται κάποιος μηχανικός που αναπτύσσει συστήματα, ενσωματωμένα συστήματα. Θα πρέπει να γνωρίζει και από δίκτυα και από ασφάλεια δικτύων, θέματα αυθεντικοποίησης, κρυπτογραφίας, PKI, Public Infrastructure, APIs και το πιο σημαντικό από όλα, όπως σας έχω πει, είναι ασφαλής προγραμματισμός. Πρέπει να διαβάζει φόρουμ, να ψάχνει, να βρίσκει πώς να κάνει secure τα συστήματά του. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι κάποιος να μπει σε ένα σύστημα. Θα πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον πώς να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά. Και έτσι λοιπόν η ασφάλεια δεν είναι ένα όνειρο, είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε. Είναι δύσκολο μεν, αλλά με προσοχή μπορεί να επιτευχθεί. Λοιπόν, αυτή ήταν η ομιλία που είχα δώσει, όπως σας είχα πει, σχετικά με την ασφάλεια στα ενσωματωμένα συστήματα. Τώρα έχουμε κανένα δεκάλεπτο ακόμη, οπότε καταρχήν θα ήθελα πριν συνεχίσω παρακάτω να ακούσω ερωτήματα που έχετε, να μας δοθεί αυτή η ευκαιρία να συζητήσουμε. Άρα λοιπόν θα ήθελα, αν κάποιος έχει κάποιο ερώτημα, θα περιμένω λίγα δευτερόλεπτα, μπορεί να το θέσει τώρα, να απαντήσω, γιατί το θέμα είναι, έχετε μια ωραία ευκαιρία να ρωτήσετε οτιδήποτε σας αφορά σχετικά με ενσωματωμένα συστήματα και ασφάλεια κτλ. Έχω πάρα πολλά χρόνια προϋπηρεσία σε αυτά και εμπειρία και πρακτική εμπειρία, γιατί διαχειρίζομαι και υποδομές και servers. Συνεχώς δέχονται δεκάδες επιθέσεις οι servers που έχω. Άρα λοιπόν μπορώ να σας δώσω τέτοιες πληροφορίες προτού μπούμε και στην τελευταία διάλεξη που είναι για το ARM. Κάποιος που θέλει να ρωτήσει, οποιοδήποτε. Να υποθέσω ότι όλοι έχετε κατανοήσει τότε τη διάλεξη αυτή. Ωραία. Αν κάποιος θέλει να ρωτήσει, πάντως κατευθείαν έχει το λόγο, παίρνει το μικρόφωνο και ρωτάει. Τώρα να δω στο chat αν έχει καμιά πορεία. Όχι, δεν υπάρχει ούτε στο chat απορία, άρα μπορούμε να πούμε και στο τελευταίο κομμάτι.
Σας είπα, μέχρι και 55 θα έχουμε τη διάλεξη. Οπότε μπαίνουμε στα τελευταία 9 λεπτά της διάλεξης, της σημερινής τρίωρης επικοινωνίας που είχαμε. Ανά πάση στιγμή μπορείτε να με ρωτήσετε πάντως, ξαναλέω. Λοιπόν, ARM, επεξεργασίες ARM. Άρα για ARM τι θα δούμε. Κλείσω λίγο αυτό. Κάποια βασικά στοιχεία για ARM. Καταρχήν, ARM είναι μια εταιρεία όπου δεν φτιάχνει επεξεργαστές, αλλά φτιάχνει το IP block του ARM. Δηλαδή, δεν θα σου πουλήσει το hardware, αλλά σου πουλάει μια περιγραφή π.χ. σε μια γλώσσα HDL, Hardware Description Language του ARM, και η κάθε εταιρεία μπορεί να πάρει αυτό το ARM, να το τροποποιήσει, να προσθέσει και άλλα περιφερειακά και να βγάλει το δικό της επεξεργαστή ARM. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε π.χ. από τη μία τηλέφωνα με Samsung με ARM επεξεργαστές, από την άλλη έχουμε επεξεργαστές της Huawei, Xiaomi, όλα αυτά είναι ARM, απλώς δεν θα το δεις να λέει ARM επεξεργαστή, θα λέει ας πούμε το δικό της, ας πούμε έχει Kirin για παράδειγμα, ή έχει ένα δικό της chipset, Exynos, πώς τα λένε, διάφορα ας πούμε, αλλά όλα έχουν ARM από κάτω. Απλώς βάζουν και διάφορα άλλα πράγματα και το πλασάρουν ως κάτι διαφορετικό. Έχω το δικό μου επεξεργαστή, η Samsung σχεδιάζει το δικό της επεξεργαστή. Είναι ARM που προσθέτει κάποια δικά της πράγματα και το πουλάει ως δικό της επεξεργαστή. Και λοιπόν αυτή η εταιρεία ARM δεν έχει καθόλου εργοστάσιο παραγωγής επεξεργαστών, αλλά είναι ένα παράδειγμα πως κάποιοι αρκετά έξυπνοι μηχανικοί μπόρεσαν να σχεδιάσουν και να πουλήσουν αυτούς τους επεξεργαστές και ίσως είναι παράδειγμα πως προς και εσάς που μπορείτε να ασχοληθείτε με το σχεδιασμό, το IP blocks που αναφέρονται, συσκευών, δηλαδή περιγραφών σε μια γλώσσα υλικού για διάφορα device. Μπορεί να είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας controller USB 3, ίσως, ή Bluetooth. Όλα αυτά να τα περιγράψετε, λοιπόν, αρκεί να έχετε κάποιους υπολογιστές και τίποτα άλλο, και γνώσεις. Οπότε μπορείτε, και υπάρχουν εταιρείες, παραδείγματα τέτοιων εταιριών, ξέρω, στην Πάτρα με ένα-δύο εταιρείες τέτοιες, που μπορούν και πουλάνε τέτοια IP blocks, οπότε βρίσκονται στην Ελλάδα, δουλεύουν στο σπίτι τους, και μπορούν και δημιουργούν τέτοια blocks, IP blocks και τα πουλάνε στο εξωτερικό και είναι μια χαρά πετυχημένες επιχειρήσεις όλες αυτές. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος να πάει στο εξωτερικό για να δουλέψει στο σχεδιασμό σε hardware επίπεδο κτλ. Βέβαια, αυτούς που ξέρω έχουν τελειώσει διδακτορικώς όλα αυτά, δηλαδή κάποιος από εσάς που θα θελήσει ενδεχομένως να μπει στο εμπόριο, στο ερευνητικό κομμάτι σου, να σχεδιάζουν διάφορα devices σε υλικό μέσω του υπολογιστή και να τα πουλάνε, θα πρέπει να έχει παραπάνω γνώσεις από ασφαλώς ένα μεταπτυχιακό, να φτάσει σε επίπεδο διδακτορικό, αλλά μετά βέβαια μπορεί από το σπίτι να δουλεύει και να μην χρειάζεται να ούτε καν να φύγει από την Ελλάδα. Και η ARM είναι μια τέτοια εταιρεία, μια εταιρεία δηλαδή που χωρίς καθόλου επενδύσεις, εργοστάσια κτλ. Έχει γίνει πετυχημένη. Άρα λοιπόν να το γνωρίζουμε αυτό. Τώρα, σχετικά με τις αρχιτεκτονικές, έχουμε πει ότι σε ενσωματωμένα συστήματα υπάρχουν δύο ειδών αρχιτεκτονικές, η Von Neumann και η Harvard. Η Von Neumann είναι μια αρχιτεκτονική όπου έχουμε μια κοινή μνήμη και έχουμε και τα δεδομένα και τις εντολές. Και για παράδειγμα, υπάρχουν ARM επεξεργαστές που είναι τύπου Von Neumann, όπως το Raspberry, όπου στο Raspberry έχουμε, όταν λέμε έχουμε π.χ. 1 GB RAM, και το λειτουργικό σύστημα και τα δεδομένα βρίσκονται μέσα σε αυτό το 1 GB RAM. Ενώ, τώρα που θυμήθηκα και το Raspberry, κάποιοι φοιτητές με ρώτησαν κάποια στιγμή, όχι εσείς, άλλοι βέβαια, λέει θέλω να φτιάξω ένα NAS, Network Attached Storage, με Raspberry και να του βάλω έτσι και ένα SSD δίσκο και να πετάει κτλ. Το θέμα είναι το Raspberry δεν έχει SATA διεπαφή, άρα λοιπόν δεν μπορεί κάποιος να πάρει ένα SSD δίσκο και να το προσθέσει σε ένα Raspberry, παρά μόνο USB μπορεί να προσθέσει. Βέβαια, αν θέλει να βάλει κάποιο SATA δίσκο, χωρίς βέβαια bridge USB του SATA κτλ., θα πρέπει να πάρει άλλο board. Υπάρχουν ειδικά board, αν ψάξετε,
Single board computer, SBC είναι η λέξη κλειδί. Single board computer with SATA, άμα βάλετε, θα σας βγάλει κάποια boards, αλλά αυτά είναι στα 100 ευρώ, δεν είναι στα 40 ευρώ, 45 όπως είναι το Raspberry. Και έχουμε και τη Harvard. Η Harvard είναι μια αρχιτεκτονική όπου έχουμε ξεχωριστή μνήμη δεδομένων και ξεχωριστή μνήμη εντολών. CISC και RISC, το ανέφερα στην αρχή, οι επεξεργαστές ARM είναι τύπου RISC. Σχετικά με το μοντέλο προγραμματισμού, υπάρχουν καταρχήν πάρα πολλές υλοποιήσεις του ARM με διαφορετικά μεγέθη μνήμης CAS, διαφορετικό πλάτος διάβλου και ούτω καθεξής. Ένα παράδειγμα, ARM Assembly. Επευκαιρία να σας πω ότι το Raspberry ναι μεν προγραμματίζεται με χρήση λειτουργικού συστήματος Python και C, αλλά από την άλλη, για τους πολύ γενναίους, μπορούν να κάνουν αυτό που ονομάζεται bare metal programming, δηλαδή χωρίς λειτουργικό σύστημα. Γράφουν σε assembly το πρόγραμμά τους, το κάνουν βέβαια assembly για τον ARM επεξεργαστή, το βάζουν σε μια SD κάρτα και το Raspberry κατευθείαν φορτώνει το πρόγραμμα από την SD κάρτα και λειτουργεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ασφαλώς δεν έχεις το overhead του λειτουργικού συστήματος, δηλαδή μπορείς να επιτύχεις πάρα πολύ καλή απόδοση αν καταφέρεις να εκτελέσεις το πρόγραμμά σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, οπότε δεν το συνισώζω για εσάς. Θα σας έλεγα βάλτε Ubuntu ή Raspbian, C ή Python η γλώσσα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιήσετε και θα είστε μια χαρά. Είπαμε λοιπόν για επεξεργαστές ARM και 64-bit υπάρχουν επεξεργαστές ARM. Είναι τελείως παραμετροποιήσιμοι αυτοί οι επεξεργαστές και μπορείς να προσθέσεις cores, μονάδες, διάφορες και ούτω καθεξής. Για παράδειγμα εδώ βλέπετε την Texas Instruments OMAP αρχιτεκτονική όπου έχει JTAG, Flash, SDRAM, Keypad. Βλέπετε εδώ λοιπόν πόσα modules έχουν προσθέσει σε αυτό το ολοκληρωμένο κύκλωμα και στη συνέχεια μπορούν να το πουλήσουν ως π.χ. έναν καινούριο επεξεργαστή της που το λένε Texas Instruments OMAP 4. Έχει ARM, βλέπετε εδώ πέρα, έχει ARM Cortex-A9. Και είναι το επεξεργαστή της TI. Άρα λοιπόν, οι εταιρείες δεν λένε ότι έχουμε ARM επεξεργαστή, λένε ότι έχουν ας πούμε το chip TAD, ας πούμε. Και το ονομάζουν έτσι για να φαίνεται ότι το έχουν σχεδιάσει αυτοί, αλλά στην πράξη χρησιμοποιεί κάποιο ARM επεξεργαστή. Εδώ αναφέρει για την Texas Instruments OMAP 4, συχνότητες που λειτουργούν, σε επιταχυντές γραφικών και ούτω καθεξής. Άρα, RISC επεξεργαστής, μικρές σε μέγεθος και υψηλής απόδοση εφαρμογές, είναι απλή, οδηγεί σε μικρές υλοποίησεις με χαμηλή κατανάλωση ισχύως. Και κάποια ιστορικά στοιχεία, από το 85 είχαν σχεδιάσει τον πρώτο επεξεργαστή, που ήταν σαν 82-86, παρόμοιος. Κοιτάξτε εδώ, συνεργάστηκε η Apple με την Acorn και φτιάξαν την Advanced RISC Machine το 90. Δηλαδή και η Apple κάποια στιγμή είχε παίξει ρόλο στην ανάπτυξη της ARM, της εταιρείας. Και βλέπετε εδώ πόσα χρόνια και τα λοιπά, από το 92-94 ζητούσαν άδεια να χρησιμοποιήσουν τον ARM επεξεργαστή, παράγεται ARM 7 για multimedia εφαρμογές, αρχιτεκτονική Thumb, η οποία είναι μια αρχιτεκτονική που έχει συμπιεσμένες εντολές. Βλέπω ότι έχει μείνει κάτω από ένα χρόνο, κάτω από ένα λεπτό μάλλον, η συνάντηση, οπότε μόλις κλείσει, άμα είναι, θα ξανασυνδεθούμε για να δώσουμε τα τελικά στοιχεία. Μόλις κλείσει λοιπόν η σύνδεση, μία ακόμα φορά τελευταία, για λίγα λεπτά θα συνδεθούμε ακόμα για τα τελευταία λεπτά του αποχαιρετισμού, βλέποντας λοιπόν αυτά τα ιστορικά στοιχεία. Άρα, πέρασαν πολλά χρόνια, όπως βλέπετε, από το 85 και πολλές εκδόσεις.